Δήμαρχε, καλημέρα από τον 984, κύριε Φραγκάκη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο στους δρόμους σας, γιατί εσείς με αυτό το δελτίο τύπου σημειώνετε κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια και μάλιστα λέτε ότι είναι ένα θέμα το οποίο σήμερα θα το συζητήσετε και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Να μας πείτε τι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Ο δρόμος αυτός, για να ξεκινήσουμε έτσι από την αρχή, είναι ένας δρόμος ο οποίος σε σύγκριση με άλλους αντίστοιχους περιφερειακούς δρόμους της Κρήτης έχει ένα υποφερτό οδόστρωμα και έχει και ένα πλάτος το οποίο δεν το βρεις εύκολα σε ένα κάθετο δρόμο στο νησί μας. Αναφέρεστε για τον κόσμο που δεν ξέρει σε ποιο ακριβώς σημείο πείτε του δρόμου. Αναφέρομαι για το δρόμο από την Καλλιθέα μέχρι το Αρκαλοχώρι. Από τη βιομηχανική περιοχή, από το φανάρι της βιομηχανικής περιοχής μέχρι το Αρκαλοχώρι. Λοιπόν, αυτό το πλάτος του και το υποφερτό οδόστρωμα ίσως είναι και η αιτία που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες από τα αυτοκίνητα. Το ότι δεν υπάρχουν σημάνσεις αρκετές, όπως έχουν πει αρκετοί ειδικοί, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός δήμαρχος, είμαι, δεν είμαι ειδικός συγκοινωνιολόγος. Ναι, αλλά είσαστε χρήστης του δρόμου και γνωρίζετε και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είμαι χρήστης του δρόμου σε καθημερινή βάση και δύο φορές και πολλές φορές και τρεις φορές. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και είναι ένας φοβερά επικίνδυνος δρόμος. Είναι ένας δρόμος που τον έχω παρακολουθήσει από τότε που ανοιγόταν και που τότε ήταν δήμαρχος του Δήμου Αρκαλοχωρίου, ο κύριος Γιαννόπουλος, είχε κάνει ένα σωρό έγγραφα και ζητούσε να γίνει ένας αυτοκινητόδρομος με διάζωμα στη μέση και δεν ήθελε, κυρία Ντουγκεράκη, τίποτα, άντε ήθελε ένα μέτρο από κάθε μεριά, μια διαπλάτηση, τίποτα περισσότερο. Μα κύριε Φραγκάκη, μόνο από το γεγονός, επειδή ξεκινάτε από την Καλλιθέα, εάν πάρει κάποιο στατιστικά τα στοιχεία, Καλλιθέα πόσα θανατηφόρα και πόσα υλικών έχουν γίνει μέχρι σήμερα, από την εποχή που αναφέρεστε. Στον κόμβο στο Σκαλάνι, επίσης εξαιτίας επίσης και των προβλημάτων που έχουν οι φωτεινοί σηματοδότες, επίσης νομίζω από την αρχή καταλαβαίνεις το επικίνδυνο του πράγματος. Όπως το λέτε είναι, και εκεί διερωτάται κάποιος, αφού έγινε ο δρόμος, γιατί δεν γίνανε οι κόμβοι? Δεν είναι ένας δύο κόμβοι, οι κόμβοι ήταν τέσσερις, γιατί δεν γίνανε οι κόμβοι? Έτσι. Στα πεζά αυτή τη στιγμή, σας μιλάω ειλικρινά, θυμάμαι πρόπερση που ήταν εδώ πέρα, που κάναμε το ημιμαραθώνιο, πόσος κόσμος είχε έρθει και είχε χάσει τον δρόμο. Όλοι χάνονται στα πεζά. Τρέμει το φιλοκάρδισο, έτσι έχετε δίκιο, τρέμει το φιλοκάρδισο. Ναι, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει ο άλλος, από πού θα σου περάσει ένας παλιός δρόμος που ήταν της εποχής, ας πούμε, τον είχαν φτιάξει οι Γερμανοί, που πήγαινες από το Ηράκλειο στη Βιάνο, έχει προτεραιότητα και εσύ δεν έχεις. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κάποια πράγματα που είναι πραγματικά τρελά. Κανείς δεν ξέρει πώς να κινηθεί σε αυτό το δρόμο. Εγώ λοιπόν σε μια δεδομένη στιγμή που ήμουν στο Υπουργείο Υποδομών και μίλησα εκεί με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, του είπα ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ο δρόμος για ένα σοβαρό λόγο. Κυρία Δουλειρά, και αυτό που θα σας πω τώρα το έχω πει και στα Υπουργεία και στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Εσωτερικών, το έχουμε συζητήσει και λέω, παιδιά, το αεροδρόμιο όταν τελειώσει, το Ηράκλειο, οι περισσότεροι από την πόλη του Ηρακλείου δεν θα πηγαίνουν από τον βόρειο δικό άξονα στο Καστέλι. Γιατί είναι πάρα πολύ μακριά. Θα πηγαίνουν από τη μεριά του Αρκαλοχωρίου. Είναι και πιο κοντά και θα πάνε και πιο γρήγορα, διότι ξέρετε τι επιβάρηση έχει ο βόρειος ο δικός άξονα στο καλοκαίρι. Με τουρίστες, με πράγματα, με ένα σωρό. Δεν θα πηγαίνουν λοιπόν από εκεί. Ας αναβαθμίσουμε αυτό το δρόμο, να δούμε πώς μπορούμε να τον φτιάξουμε, ώστε να του κάνουμε τουλάχιστον μία νησίδα στη μέση. Όχι, δεν είναι μόνο η νησίδα στη μέση, είναι και τα πλαϊνά, το τι γίνεται, είναι και η διαγράμμισή του επίσης. Μα δηλαδή, με την νησίδα θα αλλάξουν όλα. Θα γίνει άλλο δόστρωμα, θα γίνει άλλη διαγράμμιση, όπως το λέτε. Ας γίνει η νησίδα και θα δείτε ότι θα αλλάξουν και τα άλλα υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να έχει την ίδια διαγράμμιση που έχει τώρα. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά θα έχει μία επιβάρηση. Και αν σήμερα θρυνούμε μέσα σε μια εβδομάδα τέσσερα άτομα, τέσσερα, τόσα ήταν μέσα σε μια εβδομάδα, τότε τι θα θρυνούμε? Τι θα θρυνούμε? Πρέπει να σκοτωθούμε οι μισοί?
Αυτό το πράγμα, λοιπόν. Για να καταλάβει η πολιτεία, έχεις δίκιο. Δημαρχέ, μάλλον θα πρέπει να το τρέξεις λίγο περισσότερο, όχι μόνο με την περιφέρεια και με τον Αρναουτάκη που έχετε σήμερα συνάντηση. Όχι, ήταν ένα τυχαίο ραντεβού που έχω αύριο. Ακριβώς, και σήμερα. Και θα δω, θα βρούμε έναν τρόπο να μιλήσουμε, να πιέσει και η περιφέρεια να πιέσει. Και οι βουλευτάδες. Διότι και πρέπει να καταλάβετε, κυρία Δουλγεράκη, ότι ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί 4 δήμους. 4. Να σου πω κάτι, κύριε Δημαρχέ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σφίξτε λιγάκι τα λουριά παραπάνω, γιατί έχουμε και βουλευτές. Προσέξτε. Και μόνο οι δύο από αυτούς τους βουλευτές, προσέξτε να δείτε, είναι μόνιμα μέλη και της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, όχι μόνιμα μέλη, είναι μέλη της μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής. Και αναφέρομαι από το ΣΥΡΙΖΑ στο Βαρδάκι και από το ΜέΡΑ25 στο Λογιάδη. Και οι υπόλοιποι, ωραία, μην ξεχνάτε ότι είναι κάτω από την περιοχή και ανεβοκατεβαίνουν αυτό το δρόμο. Άρα λοιπόν πιέστε εσείς όσο περισσότερο μπορείτε. Μα θα το κάνω, έχει φτάσει ο κόπος στο χτένι. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Τώρα όμως είναι μια επιτακτή ανάγκη να είμαστε πολύ πιο σκληροί, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, διότι δεν πάει άλλο. Θα γεμίσουμε το δρόμο εικονοστάσια και τίποτα άλλο να κάνουμε. Είναι αμαρτία, ας πούμε, να θερνούμε ένα 23χρονο και μια 59χρονη, οι οποίοι, ας πούμε, πηγαίνουν στις δουλειές το πρωί και να πάθουν μια τέτοια ζημιά. Γιατί είχε ένα δρόμο που πραγματικά ήταν καθαρά θέμα ταχύτητα. Διότι αναπτύσσονται ταχύτητες μεγάλες. Είναι φαρδής ο δρόμος, αλλά κάποια στιγμή, αν σου ξεφύγει λίγο το τιμόνι, τον πήρε. Σε αυτή σας την αναφορά, επειδή έρχονται μηνύματα, εγώ κρατάω όλες τις αναφορές, κρατάω και αυτή, ναι, αυτό το μήνυμα το οποίο έρχεται από τον πρώην πρόεδρο και εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, που σας ακούει, και στην αναφορά σας θα γεμίσουμε, αν δεν ληφθούν μέτρα, δεν πάει άλλο, θα γεμίσει ο κόσμος εικονοστάσια, λέει ο άνθρωπος, δημαρχέ, και σας στέλνει αυτό το μήνυμα. Προς κάθε κατεύθυνση πιέστε έτσι όπως το λέτε, μην το αφήσετε, γιατί δεν πάει άλλο. Όχι, δεν θα το αφήσουμε και θα απαιτήσουμε να τελειώσουν και όλοι οι κόμβοι. Δεν μπορεί μετά από 25 χρόνια που έχει φτιάξει ο δρόμος να έρχονται να κάνουν τώρα τους κόμβους. Τα λεφτά αυτά είχαν έρθει εδώ πέρα, δεν γίνανε οι κόμβοι για πολλούς και διάφορους λόγους, τους ξέρουμε όλοι, ας μην τους αναφέρουμε τώρα, αλλά τουλάχιστον ας επιστρέψουμε να γίνουν οι κόμβοι. Δεν γίνεται, δεν είναι πράγματα αυτά τα οποία. Και όχι προχειροδουλειές, φαντάζομαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κατανοείτε αυτό. Έτσι δεν χρειάζεται βάσει της κοινή λογικής να πω τίποτα περισσότερο. Ότι θα πρέπει να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι κόμβοι. Όπως το λέτε.